Καλημέρα. Καλημέρα, Νουφρέ, κύριε Σάκη και κύριε από τον Ξυλιάτο. Εδώ που και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες στη λίμνη σε μια προσπάθεια εντοπισμού της εξάχρονης Σιέρα. Καθώς κατ' ισχυρισμό τουλάχιστον του 35χρονου, φαίνεται ότι σε αυτό το σημείο πέταξε το άψυχο σωματάκι του παιδιού. Να πούμε, Νουφρέ, ότι σήμερα οι έρευνες, για τις έρευνες μάλλον σήμερα, επιστρατεύτηκε και πάλι η ρομποτική κάμερα. Αυτό που θα γίνει σήμερα είναι ότι μέλη της ΕΜΑΚ και ο διαχειριστής της ρομποτικής κάμερας βρίσκονται σε βάρκα και εκτενίζουν τα κρίσιμα σημεία όπως έχουν χαρακτηριστεί. Ναι. Τα σημεία δηλαδή που ο 35χρονος υπέδειξε στις αρχές ότι πέταξε το άψυχο σωματάκι του παιδιού. Αυτό λοιπόν που θα γίνει σήμερα είναι η βάρκα θα πάει στα κρίσιμα αυτά σημεία και η ρομποτική κάμερα θα κατεβαίνει σημείο προς σημείο κάτω στον πυθμένα της λίμνης, ούτως ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιο ίχνος από το σωματάκι του παιδιού. Υπάρχουν δυσκολίες ο Νουφρίε, καθώς η λίμνη από κάτω είναι γεμάτη από λάσπη, υπάρχουν και καλαμιώνες στην λίμνη και έτσι θα γίνει μια προσπάθεια να μπει η κάμερα όσο το δυνατό πιο κάτω, ακόμη και στα σημεία που βρίσκονται οι καλαμιώνες, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν όντως το σωματάκι του παιδιού βρίσκεται στα σημεία που υπέδειξε ο 35χρονος. Είναι δύσκολες οι έρευνες. Είναι δύσκολες και από ό,τι μαθαίνουμε και το νερό στη συγκεκριμένη λίμνη είναι και θολό. Δεν υπάρχει ευκρίνεια στην όραση, το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν και αντικείμενα, πληροφορούμαστε, που κάποια συνήθεια ρίχνουν εντός της λίμνης, που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το έργο των αρχών. Ακριβώς. Ο Νούφρια, δεν υπάρχει, όπως είπες και εσύ, καθαρή ορατότητα λόγω και των αντικειμένων που υπάρχουν στην λίμνη και ότι το νερό είναι θολό. Υπάρχουν δυσκολίες, ωστόσο οι αρχές ευελπιστούν ότι με τα σύγχρονα μέσα που έχουν επιστρατευτεί, δηλαδή την εξελιγμένη ρομποτική κάμερα, θα τους δοθεί δυνατότητα να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα για το τι βρίσκεται στον πυθμένα της λίμνης, όπως είπαμε, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί κατά πόσο ο 35χρονος έριξε το άψυχο σωματάκι του παιδιού στην λίμνη. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο Νούφρι. Ωστόσο, να πούμε ότι το γεγονός ότι οι προηγούμενες έρευνες στο σημείο δεν κατέστη δυνατό να καταδείξουν το οτιδήποτε, οδηγεί τις αρχές να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τα λεγόμενα του 35χρονου, τουλάχιστον ως προς το σημείο που φαίνεται να ξεφορτώθηκε το σωματάκι της εξάχρονης. Μπορεί και να επιχειρεί, Στέλιο, να αποπροσανατολίσει, καθώς τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε και με βάση τις ανακρίσεις που γίνονται και τις καταθέσεις που λαμβάνουν από τον 35χρονο, παρουσιάζει μια εικόνα ναι μεν ψύχρεμου, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει μεταμελήσει για τα εγκλήματά του, αλλά από την άλλη υπάρχουν αντιφάσεις πολλές φορές στις αναφορές του. Γι' αυτό και οι αρχές είναι δύσπιστες ακόμη, σε σχέση ακριβώς με τις πληροφορίες που δίνει, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο που αφορά στην ανέβρεση της σωρού της εξάχρονης. Ακριβώς, ο Νούφρι έχει πέσει σε αρκετές αντιφάσεις ο 35χρονος κατά τις ανακρίσεις του και αυτό, όπως είπες και εσύ, οδηγεί τις αρχές να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τα λεγόμενά του. Ωστόσο, οι αρχές είναι υποχρεωμένες και βρίσκονται στο σημείο, ερευνούν, όπως είπαμε, σπιθαμή προς σπιθαμή τα κρίσιμα αυτά σημεία. Τα σημεία δηλαδή που υπέδειξε ο 35χρονος. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει πέσει σε αντιφάσεις, το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπίσει κάτι, οι αρχές δεν αποκλούν το ενδεχόμενο ο 35χρονος απλά να το πω έτσι, να παίζει παιχνίδια με τις αρχές ως προς το σημείο τουλάχιστον που άφησε το σωματάκι του 6χρονου κοριτσιού. Θα δούμε τι θα βγάλουν και οι σημερινές έρευνες και αν προκύψει κάτι φυσικά ο Νούφριε, θα συνδεθούμε εκ νέου για να δούμε όλα τα νεότερα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Στέλιο. Πάμε, κύριε